Φάμελε. Φωτεινή Αραμπατζή από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Παύλος Χριστίδης, εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Και Δημήτρης Τσιόδρας, εκπρόσωπος τύπου από το Ποτάμι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, με τον Τούσκ τι έγινε, τι μαθαίνετε, και αυτό το χθεσινό τι ήταν. Πώς το ερμηνεύετε εσείς, δηλαδή, για πείτε μας. Θα πρέπει να περάσουμε βέβαια σημαντικές ικανότητες για να μπορέσουμε να το ερμηνεύσουμε. Ομολογουμένως, αλλά είναι ένα θέμα πάντως, πολιτικό έτσι. Ωραία, δεν είναι η πρώτη φορά που ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμέσως μετά από ένα συμβούλιο αρχίζει και διατυπώνει μια προσωπική, αν θέλετε, και διαφορετική στρατηγική ή τακτική. Ναι. Εγώ σκέφτομαι πολλά. Πρώτα απ' όλα σκέφτομαι την χώρα καταγωγής του κ. Τούσκ και την διαφορετική στάση που είχε. Ναι, ναι, και τη διαφορετική στάση που είχε αυτή την περίοδο. Και αναρωτιέμαι μήπως και αυτός θέλει να εξυπηρετήσει ένα εσωτερικό ακροατήριο ή έστω ένα ανατολικό ακροατήριο με βάση την διαφορετική στάση. Για να πούμε τώρα, γιατί ο πολιτικός κόσμος δεν πολύ καταλαβαίνει. Ο κύριος Τούσκ χθες ήρθε σε μια αντιπαράθεση μαζί με τον κύριο Τσίπρα μέσω tweet, διότι ο κύριος Τούσκ ξαφνικά έδωσε συγχαρητήρια στους τύπους που κλείσανε τα σύνορα. Έτσι, Σέρβους, Σκοπιανούς κλπ. Και υπήρχε η απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής, ας πούμε, το που αλλιώς την ξέραμε. Λοιπόν, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση στην Ευρώπη. Αυτό επιβεβαιώνεται όχι μόνο από την τοποθέτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλά και από την τοποθέτηση που έκανε αμέσως και η κυρία Μέρκελ. Υπάρχει σχετική αναφορά της κυρίας Μέρκελ, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Επίσης και όλα τα ρεπορτάζ τα οποία είχατε και εσείς διαθεσή σας λένε ότι οι παρόμοιες εκφράσεις που πιθανόν πήγαν να εισέλθουν στο κείμενο των συμπερασμάτων, στα προσχέδια. Φύγανε πριν καν. Άρα πώς το ερμηνεύετε τώρα αυτό. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι μια τοποθέτηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις θεσμικές τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την κρίνουμε ως προσωπική και την κατακρίνουμε και ο Πρωθυπουργός γι' αυτό πήρε θέση. Ξέρουμε ότι ανά πάση την πράγμα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις της χώρας μας, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο στην Ευρώπη και στην διπλωματική σκηνή. Το κάνουμε και για άλλα θέματα. Είμαστε συνηθισμένοι, επαναλαμβάνω, το έχουμε κάνει στο παρελθόν και με ισχυρότερες πολιτικές πιέσεις και από πολλά περισσότερα πρόσωπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ξέρετε πολύ καλά, ιδιαίτερα την περίοδο της διαπραγμάτευσης. Αναρωτιέμαι αν είναι μια επικοινωνία προς το εσωτερικό το κρατήριο ή προς το γειτονικό το κρατήριο για να τακτοποιήσει, αν θέλετε, μάλιστα, και πολιτικές συγγένειες. Τώρα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, αλλά με την ειδωμένη τι γίνεται, γιατί δεν γίνεται κάτι από την κυβέρνηση, από το κράτος για να τελειώσει αυτό το έσχος το οποίο υπάρχει. Έσχος δηλαδή με την έννοια ότι υποφέρουν οι άνθρωποι. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε την επικαιρότητα και όλες τις δηλώσεις και τις δικές μας, εμείς είναι τουλάχιστον εδώ και 10 μέρες που βγαίνουμε σταθερά και τοποθετούμαστε υπέρ της αποφόρτησης ειδωμένης. Το λέτε, ναι. Και το λέω και για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε την εικόνα. Μα κυρίως για ανθρωπιστικούς. Το λέω όμως ότι δεν θέλουμε και να πουλάμε αυτή την εικόνα στην Ευρώπη. Δεν μας ενδιαφέρει να πουλάμε πόνο, εξαθλίωση, βροχή και αρρώστια. Ωραία, γιατί το κράτος λοιπόν δεν μπορεί με κάποιο τρόπο είναι, να το. Επιτρέψτε να σας πω τώρα. Η μετακίνηση των προσφύγων, οι οποίοι είναι και προστατευόμενοι από τις διεθνείς συνθήκες, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με ξαναγκασμό και πρέπει να γίνει με τη διαδικασία της πειθούς. Και εμείς λοιπόν τι έπρεπε να κάνουμε. Ταυτόχρονα να κάνουμε μετά την ευνηδιαστική κίνηση των χωρών του Βίζεγκραντ και της Βαλκανικής Οδού να δημιουργήσουμε έτοιμους χώρους κοντά στην ειδωμένη, να τους πείσουμε ότι αποκλείεται να ανοίξουν άμεσα τα σύνορα. Κάτι το οποίο μέχρι και τη σύνοδο της Δευτέρας δεν ήταν απολύτως δεδομένο. Δηλαδή οι άνθρωποι, ξέρετε, εκείνο το βράδυ ήταν συμπυκνωμένοι και πιέζαν στα σύνορα γιατί σκεφτόντουσαν ότι μπορεί και να ανοίξει εκείνη τη ειδωμένη. Άρα λοιπόν, λέω με το ράδιο, Ορβίλε που κυκλοφορεί μεταξύ τους. Εγώ επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές και επισκέφτηκα και στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και βορειότερα κέντρα συγκέντρωσης, μας λένε ότι τους παίρνουν τηλέφωνο οι συγκινήσεις που έχουν περάσει, τους λένε γιατί εσείς δεν έρχεστε. Υπάρχει μια τέτοια επικοινωνία. Φεύγει το πρώτο ρεύμα και το δεύτερο. Εμείς λοιπόν επισήμως σας λέω ότι πριν από τρεις εβδομάδες κάναμε συνάντηση με αντιπροσωπείες τους. Είχα πάει και εγώ στα στρατόπεδα, στους χώρους της φιλοξενίας. Επιλέξαν ανθρώπους που μιλάνε αγγλικά για να μιλάμε απευθείας, για να υπάρχει κατανόηση και οικειότητα, γιατί θέλουμε να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Και έχουν τους ζητάγαμε. Υπάρχει από μια μεριά μια πατριαρχική οργάνωση και υπάρχουν αρχηγοί οικογενειών. Ναι. Και δεύτερον, έχουν κάποια σπουδαγμένα παιδιά τα οποία τα αναγνωρίζουν οι οικογένειες και λένε να μιλήσετε με αυτόν για να μας μεταφέρει και τον πιστεύουν. Ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα. Το καταλαβαίνω. Δεν θέλουν να είναι γερμινείς, δεν θέλουν. Είναι σε ένα άλλο περιβάλλον, σε μια άλλη κουλτούρα. Πρέπει να προσαρμοστούν σε μια. Και είναι στον δρόμο της προσφυγιάς. Χάσαν σπίτια, χάσανε ανθρώπους, χάσανε δουλειές. Άρα λοιπόν εμείς προσπαθούμε με έναν τρόπο, αν θέλετε, όσο γίνεται πιο ανθρώπινο, να τους πείσουμε χωρίς βία, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια εργαλεία, ότι είναι εις βάρος των παιδιών τους και των ίδιων να σωρεύονται και να συμπυκνώνονται γύρω από τον φράχτη της ειδωμένης. Δεν πρόκειται να λύσει αυτή τη στιγμή κάτι. Εμείς έχουμε δημιουργήσει πλέον τους χώρους. Το είπε επίσημα και ο κύριος Βίτσας. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Έχει βγει δελτίο τύπου για αυτό το πράγμα, επίσημο, από το διευθυντικό όργανο.
ότι θέλουμε να αποφορτιστεί και του ζητάμε, και αυτό κάνουμε και με τις ΜΚΟ και με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Προστασίας Πολιτικής. Να σας πω, υπάρχει, αν θέλουμε να γυρίσουμε... Αλλά ακόμα δεν έχει όμως, δεν έχουμε καμία εξέλιξη σε αυτό. Μπορεί να βγει και δελτίο τύπου, ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που είναι πάρα πολύ μικρές. Εγώ σας πληροφορώ ότι και τώρα που θα ανέβω αύριο επάνω θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Να σας πω, υπάρχουν, έχουν φτιαχτεί χωριά να φεύγοντας 10.012 πώς είναι από εκεί. Έχουν φτιαχτεί χώροι να πάνε κάπως. Υπάρχει. Τουλάχιστον σε όποια πάνε καλύτερα θα είναι από εκεί που είναι και έτσι όπως είναι. Αλλά υπάρχει και για το που θα πάνε. Τουλάχιστον για τους μισούς υπάρχει χώρος. Ναι. Για τους μισούς. Τουλάχιστον για τους μισούς. Μα έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να πείσουμε ούτε χίλιους. Δηλαδή εμείς θέλουμε να αποφροντιστεί πιθανά η δομένη να μπορεί να κρατήσει 5.000. Λέω πιθανά. Δεν χρειάζεται. Κύριε Φάμελε, προσπαθείτε να τους πείσετε. Εντάξει, συμφωνούμε. Όμως δεν είναι μόνο θέμα να τους πείσετε. Πρέπει να τους το επιβάλλετε κιόλας με κάποιο τρόπο. Γιατί κινδυνεύουν παιδιά. Σας είπα ότι. Τώρα πλέον αυτή τη στιγμή είναι θέμα γενικότερο. Προστασία των παιδιών. Μισό λεπτό λίγο τώρα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιδημίας. Να το ξεκαθαρίσω γιατί είπατε κινδυνεύουν παιδιά. Δεν είπατε ότι το είπατε εσείς, επειδή όμως έχω ακούσει κάποιες άλλες. Επειδή ήταν χθες και ο πρόεδρος του Κυπνού επάνω και έχουν γίνει ξεκάθαρες δηλώσεις για τα θέματα τα υγειονομικά. Πάντως, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι... και ο πρόεδρος μας είπε ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Θέλω να τοποθετώ την ενημέρωση ακριβώς στο πλαίσιο που είναι πραγματικό. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα επιδημίας. Καταλαβαίνετε ότι κίνδυνο είναι για τους ίδιους, ιδιαίτερα για τους ευαίσθητους, για τις τρίτης ηλικίας και για τα παιδιά. Με αυτή τη λογική προσπαθούμε να τους το ζητήσουμε. Εξάλλου, πολλά από τα παιδιά, να σας πω την αλήθεια, έχουν ήδη μεταφερθεί και στο νοσοκομείο του Κιλικής. Είναι ένας έμεσος τρόπος ουσιαστικά μεταφοράς. Με το παραμικρό το πάτε στο νοσοκομείο. Όχι, δεν το πάμε με το παραμικρό, αλλά είναι θέμα προστασίας. Είναι θέμα προστασίας. Είναι θέμα προστασίας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να επιχειρήσουμε λίγο περισσότερο. Δεν μου λέτε τώρα επί του γενικού τώρα, επί του γενικού. Από ό,τι καταλαβαίνω, φτιάχνονται συνεχώς καινούργια κρεβάτια, θα πούμε έτσι. Καινούργιοι χώροι. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία κατασκευή συνεχώς, έτσι. Χώρων, ας πούμε. Υπάρχει μια προετοιμασία γενικότερη, η οποία δεν τροποποιεί το συνολικό αριθμό, αλλά τουλάχιστον τον τακτοποιεί σε χώρους που είναι φιλόξενοι, να το πω έτσι. Ναι. Και από συνθήκες υγιεινής εννοώ. Ναι. Ένα άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι τώρα 2-3 μέρες, η τελευταία ενημέρωση τι λέει, πόσοι έχουν εγκλωβιστεί, πόσοι είναι στη χώρα. Οι αριθμοί δεν είναι παραπάνω από 36.000-35.000. Αυτό, αλλά μου φαίνεται γιατί έρχονται συνεχώς. Όχι, όχι. Αυτό είναι καλό να το ξεκαθαρίσουμε, μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Υπάρχει ισχυρότερος από υποδιπλασιασμός των ροών. Ναι. Το σχέδιο τουλάχιστον για τις προηγούμενες 2 μέρες του ΝΑΤΟ έχει μειώσει λιγότερο και από 700 αριθμούς. Δεν υπάρχουν τα νούμερα των 2.000. Προσφύγων που είχαν διαπιστωθεί την προηγούμενη εβδομάδα ή την προπροηγούμενη 2.500. Λέω ότι η υπόθεση του ΝΑΤΟ λειτουργεί, δηλαδή. Λέω ότι υπάρχει προς το παρόν ένα καλύτερο, αν θέλετε, ένας καλύτερος αριθμός από την άποψη και των ιδίων. Δεν κινδυνεύουν και τόσες ζωές στο Αιγαίο, ναι. Γιατί και οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Μπορεί και το γενικότερο κλίμα, η είδηση των κλειστών συνόρων για αυτούς. Γιατί να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι τα σύνορα δεν είναι κλειστά για κανέναν Έλληνα, κανέναν επιχειρηματία, κανέναν τουρίστα. Ναι, ναι, είναι ναι. Κλειστά για τη συγκεκριμένη ροή των προσφύγων και βέβαια και των παράτυπων μεταναστών. Και βέβαια νομίζω ότι και η συμφωνία η οποία επιβεβαιώθηκε στην συνάντηση φιλίας και συνεργασίας με την Τουρκία της επανεισδοχής των μεταναστών νομίζω ότι μας φέρνει πιο μπροστά ακόμα και από τις καθυστερημένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δημιουργεί, αν θέλετε, ακόμα ένα πιστήριο, ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται για να περιοριστούν οι ροές, γιατί ξέρουν ότι θα επιστρέψουν πίσω ακόμα και από χώρες του Μαχρέμπη ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πολλά συνηγορούν σε μια λογική βήμα-βήμα διόρθωσης της κατάστασης. Του ζητήματος γενικότερα, χωρίς να πούμε ότι τα λύσαμε όλα τη Δευτέρα στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι προφανές ότι οι πολύ μεγάλες αντιθέσεις που έχει η Ευρώπη σήμερα μέσα της δεν λύθηκαν λοιπόν, με μια συνεδρία. Από πρώτη τοποθέτηση από τους υπόλοιπους για να πάμε και στο Τρόικα, τώρα που έχει έρθει από χθες και τρεις τα δόντια της από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Τουλάχιστον το δουνού του. Θέλετε να το πω τώρα. Εγώ όχι, ναι, λέω όχι, αλλά θα το πούμε όταν έρθει η ώρα. Προσέχετε γιατί έχω επιχειρήματα εδώ. Έχω το ρεπορτάζ της Αυγής που λέει ότι το Δουνουτού επιμένει. Θα το πω όταν έρθει η ώρα, είπατε ότι τρώει κατρίζει τα δόντια της. Λοιπόν, ελάτε. Κυρία Ραμπάτζη, για το προσφυγικό τώρα. Ναι.